κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους του χωριού Δούλη του Δήμου Γόρτινας, καθώς το 50% και πλέον των κατοικιών τους έχουν υποστεί σοβαρότατες υλικές ζημιές μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα των ημερών. Ολόκληροι τείχοι έχουν αποκολληθεί τελείως, μεσοτυχίες έχουν υποχωρήσει, σκαλοσχές είναι ένα βήμα πριν την κατάρρευση. Όλο το χωριό έχει ζημιές. Αλλού λίγες, αλλού πολλές. Είναι πολλά τα σπίτια, όμως μένουν ακόμα οι άνθρωποι έξω. Το σπίτι είναι σε αθεία κατάσταση. Είναι να μην μένουμε μέσα γιατί είναι χάλια. Ορίστε, σκάλες κομμένες, όλα διαλυμένα, τύχη. Μέσα του αδερφού μου εδώ το σπίτι, διαλυμένα. Ήτανε οργή Θεού, αφού δεν είχαμε θύματα. Το χωριό, λόγω της θέσης του, είναι ένα παραπάνω επιβαρημένο, καθώς ολόκληροι βράχοι από την πλαγιά στην οποία είναι χτισμένο έχουν υποχωρήσει με τους κατοίκους να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους. Να δώσουν μεγάλο βάρος σε αυτά τα που είναι εδώ από πάνω. Μην γύρουν κάτω και πλακώσουν σπίτια και έχουμε πιο πολλά θύματα. Αυτό είναι το σπουδαιότερο. Το βουνό πάνω θα πάρει όλο κάτω. Σίγουρα κρέμονται χαράκια, κρέμονται στο χείλος του γκρεμού. Θα πάρουν όλα κάτω, δεν θα απομείνει τίποτα. Ο κύριος Μανώλης Τσαφαντάκης, όπως μας διηγείται έντρομος, είχε στην κυριολεξία Άγιο. Καθώς, εάν την ώρα του σεισμού βρισκόταν στο κρεβάτι του, τώρα θα θρυνούσαμε ένα ακόμη θύμα. Τα χάλια μας τα θωρείτε μοναχή σας. Δεν είναι ανάγκη να τα πούμε εμείς. Τα βλέπετε μοναχή σας. Εάν τη γυναίκα μου δεν την προλάβει να τη σκόσω 5 λεπτά, πού θα ήταν, στον άλλο κόσμο. Η εκκλησία του χωριού, ο Άγιος Παντελεήμων, πλέον κρίνεται ακατάλληλη για όποια δραστηριότητα. Και τα νεότερα κτίσματα όμως δεν έμειναν ανεπηρέαστα με ρογμές τείχων και μικρότερες κλίμακα ζημιές. Εάν είναι 50 σπίτια, έχουν τα 40 χτυπηθεί από τον εγκέλαδο. Σήμερα είχαμε ένα κλιμάκι από το Υπουργείο Υποδομών και εδώ στο Δούλη, το οποίο κοίταζε τους κεντρικούς ναούς, στους οποίους έχουν ζημιά, έχουν κριθεί προσωρινά ακατάλληλοι. Οι άνθρωποι του χωριού, οι οποίοι πολλοί από αυτούς πλέον φιλοξενούνται σε συγγενείς τους, είτε διανυκτερεύουν στο αυτοκίνητο, αγωνιούν για το τι μελιγενέστε, ενώ δεν έχουν προλάβει ακόμη να συνέλθουν από την πρωτοφανή αυτή φυσική καταστροφή. Οι άνθρωποι αυτοί, αυτή τη στιγμή, φιλοξενούνται είτε σε συγγενείς, είτε κοιμούνται στο αυτοκίνητό τους. Εδώ έξω. Όλες τις μέρες. Οικογενειακός, ναι. Ναι. Και ένα μωρό παιδί. Στο αυτοκίνητο μένω. Κάθε βράδυ και 2 μήνες, 3 είναι που μένω στο αυτοκίνητο. Ζητούμε άμεσα την παρέμβαση της πολιτείας για να δούμε και εμείς τι θα γίνει. Είναι πολλοί άνθρωποι που κοιμούνται στα παιδιά τους, σε πιο καλά σπίτια. Άλλοι έχουν φύγει στο Ηράκλειο, άλλοι κοιμούνται σε αυτοκίνητα μέσα. Υπάρχουν πολλά μικρά παιδιά μωρά, τα οποία δεν μπορούν να τα βάλουν στο σπίτι τους μέσα οι άνθρωποι. Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γόρτινας, οι αναφορές για ακαταλληλότητα των κτηρίων πλησιάζουν τις 500 μόνο την τελευταία εβδομάδα, με το Υπουργείο Υποδομών να έχει ήδη προβεί σε σχετικές εκτιμήσεις. Οι ζημιές υπάρχουν σε όλο το Δήμο Γόρτινας γενικά. Αλλού είναι περισσότερες, αλλού είναι λιγότερες. Είναι μια αγροτοκτηνοτροφική περιοχή, η οποία οι άνθρωποι εργάζονται, έχουν την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεσπιτωθεί από τα σπίτια τους και ζητάνε μια βοήθεια από το κράτος για να κάνουν τι, να ξανακοιμηθούν στο κρεβάτι τους, αν είναι δυνατόν. Παράλληλα, οι κάτοικοι στο Δούλη εναποθέτουν τώρα τις ελπίδες τους στα αρμόδια κλιμάκια για άμεση οικονομική αρρωγή και πρακτική βοήθεια, αφού, όπως μας είπαν, βρίσκονται κυριολεκτικά στο δρόμο.